Ήταν λίγο σοκαριστικό. Γι' αυτό δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν μπορούσα να αντιδράσω κλπ. Ήθελα λίγο το χρόνο μου. Αλλά τώρα είμαι καλά. Αν δύο κορίτσια, εσύ και η Στέλλα, βγείτε μαζί μου, ναι, πραγματικά θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να ακούσω το όνομά μου για αποχώρηση. Δεν ήταν σχέδιο Σπύρου, δεν ήταν σχέδιο Μαρτί. Όλοι μαζί καθίσαμε και μιλήσαμε. Η Μέη βέβαια δεν συμφώνησε σε αυτό. Η Μέη στην ουσία φοβότανε τον Τάκο εξ αρχής. Γι' αυτό και ήθελε να δώσει εμένα από το να βγει στον Τάκο. Με τη Μέη δεν ήμασταν ποτέ τόσο κοντά. Οπότε με παραξένεψε που είπε ότι «Στέλλα, δεν περίμενε εσύ να με ψηφίσεις». Που κάτι τέτοιο ήταν ψέμα, γιατί δεν ήμασταν ποτέ φίλες, απλά συμβιώναμε πολύ ωραία στην καλύβα και πώς την παραξένεψε η ψήφο μου δεν ξέρω. Βγαίνεις εσύ από κάλπη και βγαίνει ο Στάθης από ατομική ασυλία του Τάλα. Άρα είσαι εσύ, ο Στάθης και ο Σπύρος. Πόσες πιθανότητες είναι να μείνεις στο παιχνίδι? Άμα βγεις εσύ και εγώ, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Δεν περιμέναμε να μας στηρίξει ο Σπύρος σαν μεσσίας να μας σώσει. Το ότι βγαίνει ένας άνθρωπος, ένας παίκτης και λέει «στηρίζω τα κορίτσια», εμείς δεν καθησυχαζόμαστε από αυτό. Ναι μεν, μπορεί να βοηθήσει επειδή έχουμε δει ότι ο Σπύρος έχει μείνει στο παιχνίδι 9 φορές. Από εκεί και πέρα, ο λόγος του ίσως να ήταν ένα έξτρα βοήθημα στην παραμονή είτε εμένα ή της Μέης. Ο Σπύρος χειρίζεται πάρα πολύ ωραία την ελληνική γλώσσα. Δικαιολογεί κάθε, με επιχειρήματα κάθε του στάση, σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε περιστατικό. Αυτό νομίζω είναι που τον κάνει να μένει στο παιχνίδι. Πέρα το ότι είναι γνωστό πως μπορεί να έχει κάνει μια προεργασία πριν μπει στο παιχνίδι για, από τους δικούς του ανθρώπους να το στηρίζουν. Όταν μπήκα στο παιχνίδι, είχα δώσει μια υπόσχεση στην Ευρυδίκη ότι θα προσέχω την Ευρυσίδα. Κράτησα το λόγο μου μέχρι που η Ευρυσίδα ήρθε πιο κοντά με τον Σπύρο. Οπότε στην ουσία η Ευρυσίδα ήταν αυτή που με απομάκρυνε από κοντά της. Δεν θέλω να πηγαίνω στην ουσία να κρατάω το φανάρι, να είμαι εκεί πέρα και να τους κρατάω το φανάρι. Περίμενα μια Ευρυσίδα να έρθει να με βρει και όχι εγώ να νιώθω ότι ενοχλώ σε μια σχέση. Από τη μεριά της Βρυσίδας, όταν ήμασταν κοντά και μου μιλούσε, ένιωθα ότι στην αρχή αυτό που άρεσε στη Βρυσίδα ήταν η φροντίδα του Σπύρου. Αυτό την είχε εντυπωσιάσει πιο πολύ, γιατί έχει μάθει να την φροντίζουν, έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μεγαλώσει και την γοήτευε αυτό. Ο Σπύρος ερχόταν, νοιαζόταν για αυτήν, την χάιδευε, της έκανε μασάζ. Οπότε έτσι σταδιακά χτίστηκε. Δηλαδή γοητεύτηκε η Βρυσίδα από τον Σπύρο με αυτόν τον τρόπο που της φερόταν. Από τη μεριά του Σπύρου, αυτό που έβλεπα εγώ ως τρίτο άτομο, ήταν ότι έβλεπα έναν Σπύρο εντελώς αλλαγμένο. Έναν διαφορετικό άνθρωπο που την κοιτούσε και έλειωνε, που είχε δαγκώσει τη Λαμαρίνα, αυτό που λέμε λαϊκά. Δεν μπορούσε μακριά της, τη φρόντιζε να της δώσει το φούτερ του, να την ταΐσει στο στόμα, να δώσει ο Σπύρος φαγητό σε άνθρωπο. Εκεί τα είδαμε όλοι. Ο Σπύρος δεν έδινε πουθενά τίποτα. Οπότε από εκεί καταλάβαμε ότι ο Σπύρος ήταν έτσι επιμένα το ζήτηση. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει. Σπύρος Μαρτίκας δεν μ' αγαπάει και το έχει αποδείξει με την κίνηση που έκανε. Εκείνη τη στιγμή με αρπάζει από το χέρι και με πετάει απέναντι. Αυτό που με έκανε να μην πιστέψω την Βρυσίδα είναι ότι όταν ήμασταν στο αγώνισμα, την πλησίασε ο Σπύρος να της μιλήσει και είδα μια Βρυσίδα να λέει «Φύγε, φύγε μακριά μου, μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς, φοβάμαι». Σε φάση που λέω τι γίνεται τώρα, γιατί αντιδρά έτσι? Μιλάμε για το Σπύρο που δεν έχει δείξει, δεν έχει δείγμα βίας. Γιατί αντιδρά έτσι? Αν ο Σπύρος την είχε σμπρώξει εκείνο το βράδυ,
Την Βρυσίδα θα την άκουγε όλο το δάσος. Την Βρυσίδα θα την άκουγε όλο το νησί. Δεν θα άφηνε το περιστατικό να πάει να κοιμηθεί και το επόμενο πρωί να κάνει σκηνή. Αυτά τα δύο περιστατικά με κάνουν να σκεφτώ αν όντως η Βρυσίδα λέει αλήθεια ή αν είναι, αν θέλει να θυματοποιηθεί για κάποιο λόγο. Και ακόμα δεν έχω καταλάβει το γιατί. Την έβαλα να το κάνει, κάποιος άλλος της πίπλησε στο μυαλό. Νιώθω ότι η Βρυσίδα έχει χάσει τον εαυτό της το παιχνίδι. Προσπαθεί να θυματοποιηθεί, προσπαθεί να γίνει το επίκεντρο και αν δεν γίνει με κάποιες κρίσεις προσπαθεί να το φέρει αυτό στην επιφάνεια. Είναι πολύ λυπητερό. Χαμογελάω, ήρθα που ακούσαμε, γιατί είναι πολλά. Χαμογελάω για το κλίμα το οποίο έχουμε εδώ, αλλά... Υπέροχο είναι. Υπέροχο. Δεν ξέρω πόσο υπέροχα θα νιώθει η Βρυσίδα αν άκουγε όλα αυτά που έλεγε η φίλη της, γιατί ήταν πάρα πολύ κοντά με τη Στέλλα. Ήταν πολύ κοντά, αλλά ένα η ίδια λέει... Ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάτσε ρε Σιάτσι. Η ίδια λέει όμως ότι η Βρυσίδα με τον τρόπο της την έκανε πέρα, δεν μπορεί να κρατά το φανάρι. Βέβαια βλέπουμε μια Στέλλα να πιστεύει ότι όντως η σχέση αυτή και από τις δύο μεριές είχε επάνωση. Είναι λίγο παραπάνω καλοπροαίρετη από ό,τι θα έπρεπε, λέω. Μ' αρέσουν καλοπροαίρετοι άνθρωποι, αλλά για να το λέει εκεί πέρα, εντάξει, δεν είναι και χθεσινή. Ιωάννα. Είναι μια κοπέλα η οποία σίγουρα έχει μια πιο ισορροπημένη εικόνα σε σχέση με αυτή που μπορεί να έχουμε εμείς που δεν το ζούμε μέσα, αλλά βλέπει και δίνει έμφαση σε μικρά πράγματα, απλά είναι όμως σημαντικά. Το να δώσει, λέει ο Μαρτίκας, που δεν δίνει ούτε του Αγγέλου του νερό. Μέσα στο Survivor, φαγητό και να ταΐσει, ήταν μια κίνηση που τους φάνηκε πάρα πολύ σημαντική. Πίστηκε για τη σχέση, νομίζω, περισσότερο από ότι πίστηκε ο ίδιος ο Μαρτίκας και η Βρυσίδα. Και το έχει ζήσει, οπότε τι να πω. Δεν χαλάνε πολλές φιλίες έτσι. Επειδή βρήκε boyfriend, η Βρυσίδα, χάλασε η σχέση της Στέλλας. Ξαφνικά, όταν τον πρώτο καιρό, θα σας πω κάτι, είναι λογικό τον πρώτο καιρό έτσι λίγο να αποτραβηκτείς και να δώσεις μια έμφαση περισσότερο αυτό ακριβώς στην προσωπική σου ζωή. Όμως, καλό θα είναι αυτό να γίνεται με μέτρο, γιατί μετά αντιλαμβάνεσαι το λάθος που έχεις κάνει, γιατί και η άλλη πλευρά πάντα δεν το βλέπει καλοπροαίρετα, όσο κι αν εμείς. Περισσότερο οι γυναίκες θεωρούν ότι το κάνουμε λίγο αυτό. Ναι, αποτραβιόμαστε. Ναι, οι άντρες είναι λίγο πιο με τις φιλίες τους διαφορετικοί. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν ξαφνιάστηκα στο κομμάτι της Στέλλας που βγήκε την Βρυσίδα.